Φίλες και φίλοι, χαίρετε. Έχουμε ένα εξαιρετικό ενδιαφέρον ερώτημα σήμερα. Το δεδομένο σεβασμού αδύνατον. Το δεδομέ... Τον δεδομένο δεν τον σέβεται κανείς. Γεια σου Θέκλα. για σου αγαπή. Είναι δυνατόν να σε σέβονται όταν σε θεωρούν δεδομένο? Μ... Από παιδί βιώσα μια χρόνια ταλαιπωρία με συμπεριφορές που ένιωσα να με διαλύουν από διάφορα άτομα εντός και εκτός οικογένειας, συγγενών, μα και εκείνων που θεωρούσα φίλους. «Είναι δυνατόν να σε εκτιμήσει κάποιος που σε θεωρεί δεδομένο, κανείς και ποτέ». Άρα έχεις την απάντηση, φίλη. Το κακό ξεκίνησε από το σπίτι και την υποτιθέμενη οικογένειά μου, γιατί μόνο η οικογένεια δεν την ένιωσα, γι' αυτό την αποκαλώ υποτιθέμενη. Πλήρης έλλειψη επικοινωνία, σεβασμού ένα στον άλλο, εντάσεις, διαπληκτισμοί, καυγάδε και ενδοοικογενειακή βία υπήρχαν σε καθημερινή βάση. Τη βία την ένιωσα στο μεγαλύτερο βαθμό από όλου ω το μικρότερο μέλο αυτή τη προβληματική ομάδα. Άρα είσαι το νεότερο παιδί. Ψυχική και σωματική κακοποίηση, προσβολές, υποτίμηση και η απόλυτη απαξίωση της ύπαρξης και της προσωπικότητάς μου ως παιδί και έπειτα ως γυναίκα. Μου έβγαζαν ό,τι δηλητηριώδες κουβαλούσαν ο ένας για τον άλλον, μα και για τον ίδιο τους τον εαυτό, άρα φαίνεται ότι γεννήθηκες και μεγάλωσες σε μια αρκισιστική οικογένεια. Υπέφερα και αναρωτιόμουν τι είχα κάνει για να μου φέρονται έτσι με έκανα να νιώθω πως με απεχθάνονταν και ότι ήμουν υπεύθυνη για όλα τους τα προβλήματα. Άχρηστη, ανίκανη, κοιμισμένη, αργόστροφη, βρώμα και άλλα τόσα ήταν οι χαρακτηρισμοί που με αποκαλούσαν. Ντρέπομαι από μεριά του, ντρέπομαι από μέρου του για αυτού του χαρακτηρισμού που αποκαλούσαν το παιδί του. Άχρηστη, ανίκανη, κοιμισμένη, αργόστροφη, βρώμα. Με έκαναν να πιστεύω ότι ήμουν όλα όσα με χαρακτήριζαν. Αυτό ακριβώ είναι το, Uh, το αποτέλεσμα του gaslighting, να σε κάνουν να πιστέψεις ότι αυτά για, τα οποία σε κατηγορούν ισχύουν στην πραγματικότητα, με αποτέλεσμα να μου φέρετε έτσι και ο περίγυρος εκτός σπιτιού. Έτσι γίνεται. Ακριβώς όπως το περιγράφεις και έτσι όπως το καταλαβαίνει γίνεται. Στο σχολείο, τη γειτονιά, στο χωριό, ανελαίει τον bullying με τη ψυχαγωγία τους να φορά τη δική μου ταλαιπωρία. Αγάπη μου, αγάπη μου, κούκλα με άθλια και κακοποιητική συμπεριφορά, με αγνούσαν σκόπιμα, με χλέβαζαν, μα παρόλα αυτά όταν χρειαζόταν κάτι, όσο απέσια και μου είχαν φερθεί, ερχόντουσαν κατευθείαν σε μένα. Έτσι συμβαίνει. Ο δεδομένο, το αποδιοπομπέο πρόβατο, το αποδιοπομπέο... ο τράγος, το μαύρο πρόβατο, που βγάζουμε πάνω μας όλα του τα αποθυμένα, αλλά τον χρησιμοποιούμε κιόλας για να μας κάνει και τις δουλειέ μας. Για να πάρουν αντικείμενα μου, να τους δώσω τη ζωή μου στο παιχνίδι, για να συνεχίσουν να παίζουν, να υποχωρώ πάντα εγώ, μέχρι του να μην λέω όχι σε οτιδήποτε τρελό και παράλογο και ας ήταν εις βάρος. Και δυστυχώ είναι έτσι όπω το περιγράφει. Αν μεγαλήσει σε μια οικογένεια που δεν σε εκτιμούν και δεν σε σέβονται, μαθαίνει ότι έτσι είναι οι σχέσει και επιτρέπει να μην σε χτιμούν και να μη σε σέβονται και εκτό οικογένεια. Δεν ζητούσαν. Απαιτούσαν με διάφορου τρόπου. Πότε με γλυκιά συμπεριφορά για να με ρίξω στο φιλότιμο και να του λυπηθώ, επίκληση στο συνέστημα δηλαδή. Πότε κολακεύοντα με ω καλό κορίτσι. Πότε με επιθετικότητα και απειλέ για να φοβηθώ και να επακούσω στι απαιτήσει του. Υποχωρούσα γιατί δεν μπορούσα να πω όχι σε άνθρωπο σε ανάγκη. Το έπαιζαν απελπισμένη. Καθώ δεν αναγνώριζα τι δικέ μου επιθυμίε και ανάγκε, ένιωθα χάλια αν στενοχωρούσα τον οποιονδήποτε και α με στενοχωρούσε. Αυτό επίση είναι ο ορισμό του people pleaser. Ένα άνθρωπο ο οποίο αγνοεί παντελώ τι δικέ του ανάγκε και επιθυμίε και θεωρεί πρωταρχικό του μέλημα και πρωταρχικό του σκοπό να καλύψει τι επιθυμίε και τι ανάγκε των άλλων. Κυρίω δεν τολμούσα να αρνηθώ λόγω του ότι ήμουν τόσο τρομοκρατημένη από τη βία στο σπίτι. Που έτρεμα μην πάθαινα τα ίδια αρνούμενοι. Επιπλέον νόμιζα πω έτσι θα με χτιμήσουν, θα σταματήσουν να μεταλυπορούν και πω θα κάνω φίλου. Δυστυχώ δεν είναι έτσι που γίνονται οι φίλοι, με το να κάνουμε τα καπρίτσια του καθενό, ο οποίο επιβάλλει πάνω μα τα θέλω του. Έτσι έβαζα πάντα εμένα κάτω από τις ανάγκε και τι απαιτήσει του οποιοδήποτε. Η κατάσταση αυτή επικράτησε και με υποτιθέμενες φίλε και φίλου στην πορεία τη ζωή μου συναναστρεφόντουσαν μαζί μου επιλεκτικά όταν τους βόλευε ο καθένας για να πάρει. Του στήριζα, τους άκουγα, χωρίς να σκέφτομαι πρώτα απ' όλα αν αντέχω να σηκώσω το βάρος των προβλημάτων τους αφού είχα τόσο σοβαρά δικά μου. Ήμουν πάντα εκεί και διαθέσιμη σε οποιαδήποτε στιγμή και ζόρικη κατάσταση της ζωής τους, ενώ αυτοί ήταν μόνιμα πόντες από τη δική μου. Σχέσεις μονοπλευρές. Σχέσει μόνο που έπαιρναν από σένα. Σχέσεις που δεν ήταν ανταποδοτικέ, που δεν είχαν το πάρε δώσε. Οι υγιεί ανθρώπινε σχέσει είναι ανταποδοτικέ. Δίνουμε και παίρνουμε, δεν δίνουμε μόνο. Με κρατούσαν έξω από τη ζωή του και με θυμώντουσαν μόνο στα ζόρια για να γίνω το δεκανίκι τους. Μετά πάλι στην αφάνεια. Η ηρωνία είναι πω αυτέ οι εντό εισαγωγικών φίλε που δεν αφιέρωναν ούτε μια ώρα την εβδομάδα να βρεθούμε και να τα πούμε, απόλυτα αποχαμνωμένε με τον σύντροφο του, οι ίδιε στρεφόντουσαν σε μένα όταν τσακώνονταν ή χώριζα με αυτόν τον σύντροφο. Και εσύ του παρηγορούσε, τι παρηγορούσε, φαντάζομαι. Ό,τι δύσκολο πέρασα στη ζωή μου, το πέρασα και ξεπέρασα όλο μόνεχη, αφού δεν είχαν χρόνο για μένα, μα και καμιά διάθεση να με ακούσουν, να με βοηθήσουν. Δεν ζητούσα φυσικά να παραμελήσουν τον εαυτό τους, μα να είναι δίπλα μου όταν το χρειάζομαι, όπως το θεωρούσαν δεδομένο από εμένα. Δεν το ζήτησε όμω ουσιαστικά. Το ήθελε, το επιθυμούσε, αλλά δεν τολμούσε να το ζητήσει να το κάνουν αυτό. Όταν Α, τι έγινε λοιπόν όταν το ζήτησε. Όταν άρχισαν να εκφράζουν το παράπονό μου ότι είναι απόντες και δεν αναλογίζονται ποτέ ενώ σου είναι εξαφανισμένη σε τι κατάσταση βρίσκομαι, εξοργιζόντουσαν λέγοντα και δείχνοντα μου πω ήταν αδιανόητο να έχω από εκείνε προσδοκίε. Μάλιστα. Πώ τόλμησε εσύ να έχει προσδοκίε που σου κάνουμε τη χάρη να μα παρηγορεί στον πόνο μα, που σου κάνουμε τη χάρη να επιλύσει τα προβλήματά μα, που σου κάνουμε τη χάρη να γίνει το δουλικό μα. Ιρωνικά το λέω αυτό, δεν εννοώ ότι όντω σου έκαναν τη χάρη, εσύ του έκανε τη χάρη. Δεν μου χρωστούσαν εξηγήσει, λε και ζητούσα μέσα στην απόλυτη εξάρτηση με του συντρόφου του. Είχαν υποχρεώσει, αδιαφορούσα για το πώ περνάω, ακόμη και όταν είχα θέματα υγεία. Ακριβώ εκεί στα θέματα υγεία φαίνεται και πραγματικά είναι φίλοι μα, γιατί ένα πραγματικό μα φίλο, όταν έχουμε θέματα υγεία, δείχνει ενσυναίσθηση και μα πονάει και νοιάζεται. Δύο από τι δίθεν φίλε μου με χρησιμοποίησαν εν αγνία μου ω κάλυψη για να πατήσουν του συντρόφου του και στη συνέχεια με άφησαν να κάλεστε στου γάμου του και πάει λέγοντα, βέβαια, εσύ ήσουνα για τι βρώμικε δουλειέ. Δεν ήσουν να σε χτιμήσουν να σε καλέσουν στο γάμο του ήμουν ένα αντικείμενο χειρισμού που τους βόλευε απόλυτα μόνο τις στιγμές που το χρειαζόντουσαν. Ξέσπασαν σε μένα και για τα προσωπικά τους προβλήματα, συνήθως με το σύντροφό τους, και ποτέ δεν ζήτησα συγγνώμη. Έπειτα εξαφανίστηκαν οριστικά, μιας και προχώρησα στη ζωή τους και δεν με χρειαζόντουσαν πια. Εγώ να διεκδικήσω χρόνο, σεβασμό και αμοιβαία υποστήριξη, ούτε κατά διάνοια. Η ισορροπία για εκείνου ήταν πάντα ει βάρο μου, αλλά και εσύ το επέτρεπε επειδή δυστυχώ έτσι μεγάλωσε. Ο πόνο και η απογοήτευση, όπω και η θρασίτα τη συμπεριφορά του, με έκαναν να αλλάξω. Με έκαναν να δω και να νιώσω πω δεν μου άξιζε τέτοια συμπεριφορά, μα κυρίω δεν άξιζε να βρίσκονται αυτά τα άθλια πλάσματα στη ζωή μου. Γι' αυτό και απομακρύνθηκα και συνειδητοποίησα. Κάθε σχέση χρειάζεται χρόνο, φροντίδα και ενδιαφέρον κάθε σχέση χρειάζεται προσπάθεια και αμοιβαία υποστήριξη και προσφορά και αλληλοβοήθεια, όχι μόνο συντροφική. Μπράβο. Όλε οι σχέσει οφείλουν να είναι ανταποδοτικέ. Αν μια σχέση δεν είναι ανταποδοτική, δεν είναι υγιή σχέση. Είμαι δοτικό άνθρωπο με υψηλή συναισθηματική νοημοσύνη, μα δεν είμαι αποσίδερο για να στηρίζω του πάντε και κανεί εμένα. Αυτό να το λε και να το ξαναλέ για να το χωνέψει και να το βάλει σε εφαρμογή. Ότι δεν είσαι αποσύδερο εσύ να στηρίζει του πάντε και να μην δέχεσαι βοήθεια από κανένα. Θέκλα, θέλω να διαβάσει δημόσια το mail μου και να δώσω μια συμβουλή μέσα από την καρδιά μου για όσου παρακολουθήσουν το βίντεο. Να μην διστάζουν να βγάλουν από τη ζωή του οποιονδήποτε δείξει πω του θυμάται επιλεκτικά και δεν προσφέρει αμοιβαία, μα μόνο απαιτεί. Μαζί σου συμφωνώ και επαυξάνω και το ξαναδιαβάζω. Να μην διστάζουμε να βγάζουμε από τη ζωή μας οποιονδήποτε μας δείξει πως μας θυμάται επιλεκτικά και δεν προσφέρει αμοιβαία ή ανταποδοτικά, μα μόνο απαιτεί. Όποιο και αν είναι αυτός ή αυτή από μέλη της οικογένειας, μέχρι συγγενή, συνάδελφο ή φίλο. Να αξιοποιούμε το χρόνο και την ποιότητά μας για εκείνους που το αξίζουν και στέκονται δίπλα μας στα δύσκολα και τα ευχάριστα. Όποιος θέλει βρίσκει χρόνο και όποιο δεν θέλει δικαιολογεί. Σε ευχαριστώ, θέκλα με εκ των προτέρων. Και εγώ σε ευχαριστώ πάρα πολύ γιατί με αυτό σου το email, το τόσο ξεκάθαρο, το τόσο σαφέ, μα έδωσε την ευκαιρία να αναφερθούμε μέσα σε λίγα λεπτά σε ένα τόσο ουσιαστικό ζήτημα. Το ζήτημα τη ανταποδοτικότητα των ανθρωπίνων σχέσεων. Μα το έχει δώσει πολύ ξεκάθαρα. Συμφωνώ και επαυξάνω με τις συμβουλές που μας δίνει στο τέλος και σε ευχαριστούμε που μας στέλνει αυτό το χειρό μήνυμα. Θέλω λίγο όμως να σημειώσω με βάση το email σου την πραγματικότητα του γιατί μπαίνουμε σε τέτοιες καταστάσεις. Μπαίνουμε σε τέτοιες καταστάσεις επειδή έτσι έχουμε μάθει μεγαλώνοντα. Εάν έχουμε μεγαλώσει σε ένα περιβάλλον στο οποίο οι γονεί μα και τα μέλη της οικογένειας μας δεν μας σεβόντουσαν, δεν μας εκτιμούσαν, δεν μας θεωρούσαν πρόσωπο άξιο αγάπης, άξιο ανταπόδοση συναισθημάτων, τότε μεγαλώνουμε με χαμηλή αυτοεκτίμηση, μεγαλώνουμε με στρεβλή εικόνα του εαυτού μας, στην ουσία μεγαλώνουμε θύματα και μεγαλώνουμε συνεξαρτώμενες προσωπικότητες, οπότε πάμε και κουμπώνουμε μια χαρά με τον κάθε λογής νάρκισο, ο θέλει να χρησιμοποιεί τους άλλους ανθρώπους για να καλύπτει τις ανάγκες του, χωρίς να τους εκτιμά χωρί να του σέβετε, χωρί να έχει το φιλότιμο, την ανθρωπιά και τα μπέσα για την ανταποδοτικότητα. Οφείλουμε όλοι, εάν θέλουμε να λεγόμαστε καλοί άνθρωποι, εάν θέλουμε να είμαστε πνευματικοί άνθρωποι, αν θέλουμε να έχουμε καλή σχέση με τον εαυτό μα και να τα έχουμε καλά με το μέσα μα, οφείλουμε να σεβόμαστε όλου ανεξαιρέτου του ανθρώπου που βρίσκονται στη ζωή μα και οφείλουμε να είμαστε δίκαιοι με όλους τους ανθρώπους που βρίσκονται στη ζωή μας. Να ανταποδίδουμε. Σας έχω πει πολλές φορές κάτι για μένα που είναι ένα μότο ζωής. Δεν ξεχνάω ποτέ τι μου έχει κάνει ένας άνθρωπος. Αν πρόκειται για καλή πράξη, δεν ξεχνάω ποτέ το καλό που μου έχει κάνει ένας άνθρωπος, ούτω ώστε να ανταποδίδω, όχι να ανταποδώσω, να ανταποδίδω. Και δεν ξεχνάω ποτέ το κακό που μου έχει κάνει ένας άνθρωπος, ώστε να τον βγάλω από τη ζωή μου και να τον αποφεύγω στο μέλλον. Μόνο με αυτόν τον τρόπο μπορούμε όσοι έχουμε τάσει συνεξάρτηση μπορούμε όσοι έχουμε τάσει people pleasing, ό, δηλαδή αν είμαστε προσωπικότητε οι οποίε έχουμε την τάση να θέλουμε να ευχαριστούμε του άλλου, έχουμε την τάση να κάνουμε τα χατήρια στου άλλου, νιώθουμε μειονεκτικά για τον εαυτό μα και έχουμε την ψευδέστηση ότι αν εγώ είμαι πολύ καλή, αν εγώ είμαι πολύ φροντιστική, αν εγώ είμαι πολύ ευγενική, αν κάνω τα χατήρια στου άλλου, θα δεν του πω όχι, τότε θα με αγαπάνε, τότε θα έχω φίλου, τότε θα έχω ανθρώπου στη ζωή μα, στη ζωή μου. Αν έχουμε αυτέ τι ψευδεστήσει και αυτέ τι τρευλέ απόψεις, τις τρευλές πεπιθήσεις και αυτές τις προβληματικές προσδοκίες ότι αν εγώ γίνω τα πάντα για, όλους οι άλλοι θα με αγαπάνε και θα με χτιμάνε να θυμόμαστε αυτά τα λόγια ότι όποιος μας φέρεται καλά ανταποδίδουμε και όποιος μας φέρεται άσχημα τον βγάζουμε από τη ζωή μας και προστατευόμαστε από την τοξική και αρνητική παρουσία και η επίδρασή του. Μπορούμε οι αποδυναμωμένοι άνθρωποι να ενδυναμωθούμε, μπορούμε να διεκδικήσουμε στη ζωή αυτά που δικαιούνται όλοι οι άνθρωποι. Τι δικαιούνται όλοι οι άνθρωποι? Σεβασμό. Να, να τους βλέπουν οι άλλοι, να φαίνονται, να μην τους υποτιμούν, να μην τους χρησιμοποιούν οι άλλοι άνθρωποι. Δικαιούμαστε σεβασμό, αξίζουμε σεβασμό, αξίζουμε ανταποδοτικότητα και δεν υπάρχει λόγος να είμαστε δεδομένοι για κανέναν. Αν μου επιτραπεί, η μόνη περίπτωση στην οποία μπορεί κάποιο να πει είμαι δεδομένο, εκεί είναι η περίπτωση τη μητρότητα ή τη πατρότητα. Όταν κάνει παιδιά, δηλαδή μέχρι να ενηλικιωθούν τα παιδιά σου, εκεί μπορεί να πει έστω και αν συμπεριφέρεται άσχημα το παιδί μου, έστω και αν έχουμε δυσκολίε στη σχέση με το παιδί μου, θα συνεχίσω να είμαι η μάνα του, θα συνεχίσω να είμαι ο πατέρα μου, ο του και θα συνεχίσω να το αγαπώ ανεφόρον μέχρι να ενηλικιωθεί. Και στα ενήλικα παιδιά βάζουμε όρια. Δεν υπάρχει καμία άλλη σχέση στην οποία μπορεί να δικαιολογηθεί το να είναι μονοπλευρή. Πέρα από τη σχέση του γονιού που αποφασίζει συνειδητά να φέρει ένα παιδί στον κόσμο. Μάλιστα, το δεδομένο δεν το σέβεται κανεί, ούτε καν ο ίδιο τον εαυτό του. Άρα φροντίζουμε να μην είμαστε δεδομένοι και φροντίζουμε οι σχέσεις μας να είναι ανταποδοτικές. Όχι μόνο να δίνουμε, αλλά και να παίρνουμε. Το δικαιούμαστε, το αξίζουμε. Την αγάπη μου και αγωνιστικούς χαιρετισμούς σε όλους.